Άγρια επεισόδια χθες βράδυ στις φυλακές Αλικαρνασσού, όπου υπήρξε ξυλοδαρμός κρατουμένου από συγκρατούμενούς του, ενώ στο ίδιο κελί εκδηλώθηκε στη συνέχεια φωτιά. Ξυλοδαρμό από συγκρατούμενούς του ίδιου κελιού, έναν άλλο κρατούμενο ο οποίος οδηγήθηκε στο νοσοκομείο. Έπειτα σε δεύτερη φάση οι κρατούμενοι έβαλαν φωτιά στο κελί και μάλιστα οι λιγοστοί συνάδελφοί μου προσπάθησαν με πυροσβεστήρες να σβήσουν τη φωτιά και κινδύνευσαν και οι ίδιοι, αλλά κατάφεραν να τους απεγκλωβίσουν και στάθηκαν και εκείνοι στο νοσοκομείο. Οι τρεις νοσηλεύονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, δύο εκ των οποίων είναι διασωληνωμένοι στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Ο ένας φέρει πολλαπλά εγκάβματα, πάνω από 50%, είναι σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Γίνονται όλες οι απαραίτητες προσπάθειες και αν τα καταφέρει θα ακολουθήσουμε την αεροδιακομιδή του σε κέντρο, ειδικό κέντρο για εγκαυματίες. Η κατάσταση ήταν εκρηκτική, με σοφρονιστικούς υπαλλήλους να κινητοποιούνται άμεσα απεγκλωβίζοντας από το φλεγόμενο κελί τους κρατούμενους, οι οποίοι υπέστησαν εγκάβματα και αντιμετώπισαν αναπνευστικά προβλήματα λόγω της εισπνοής καπνού. Δεν μπορεί να υποστηρίξει αυτό το κατάστημα τέτοιας μορφής εγκληματικότητας σε κρατούμενους. Οι κρατούμενοι που έβαλαν φωτιά είναι Έλληνες Ρωμά και ο κρατούμενος που έχει χτυπηθεί είναι Έλληνας, αν δεν κάνω λάθος, είναι και κριτικός. Εργαζόμενοι χθες παραλίγο να καούν. Συνολικά, τέσσερις κρατούμενοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, εκ των οποίων οι τρεις είναι διασωληνωμένοι στη ΜΕΘ, ενώ ένας φέρει πολλαπλά εγκαύματα και γίνονται προσπάθειες για τη μεταφορά του σε ειδικό κέντρο για εγκαυματίες. Ο δεύτερος ασθενής παραμένει διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας με καλύτερη κλινική εικόνα, ωστόσο κρίσιμη και η δική του κατάσταση. Ο τρίτος που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο είναι εκτός κινδύνου, νοσηλεύεται στην κλινική. Και έχουμε και έναν διασωληνωμένο στο μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζελίου. Επίσης κρίσιμη, αλλά σταθερή η κατάστασή του. Σχεδόν καθημερινά είναι τα περιστατικά βιοπραγιών μεταξύ κρατουμένων, αλλά και τα περιστατικά βίας κατά σοφρονιστικών, οι οποίοι νιώθουν ανασφάλεια στο εργασιακό τους περιβάλλον. Όπως οδεύει η Αλικαρνασσό, με διαρκώς μεταγωγές, να αυξάνεται ο αριθμός, οι κρατούμενοι που έρχονται να είναι βαριά σε εγκληματικότητα, θα οδηγηθούμε σε φασαρίες και μακάρι να ήταν η χθεσινή αυτή, ας πούμε, που ήταν το απόγειο της φασαρίας. Θα συμβεί ακόμα χειρότερα πράγματα θα συμβούν. Είτε κάνουμε τη δουλειά μας, είτε καούμε, είτε όπως και να το πάρετε, είμαστε πάντα εκτεθειμένοι. Το θέμα είναι ότι εμείς μιλάμε έγκαιρα για να μην αντιμετωπίζουμε τέτοια προβλήματα, όμως δεν είναι πάντα στο χέρι μας.